κάθισμά μας από την επιστολή την πρώτη προς Τιμόθεον του Αποστόλου Παύλου. Είμαστε στη σελίδα 1053, στο έκτο κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο. Σελίς 1053, κεφάλαιον σίγμα ταφ, 6 δηλαδή, και 11 εδάφιο. Συ όμως ο άνθρωπε του Θεού ταύτα φεύγε. Ζήτη δε δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως. Κράτη την αιώνια ζωή, εις την οποία και προσεκλήθης και ομολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. Σε παραγγέλω ενώπιον του Θεού του ζωοποιώντος τα πάντα και του Ιησού Χριστού, του μαρτυρήσαντος ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου την καλήν ομολογίαν, να φυλάξεις την εντολήν αμόλυντον, άμεμπτον, μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την οποία εν της ορισμένης καιρής θέλει δείξει ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ως της μόνος έχει την αθανασίαν κατοικών φως απρόσιτων, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδεν, ουδέ δύναται να είδη, εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιον. Αμήν. Εις τους πλουσίους του κόσμου τούτου παράγγελε να μη υψηλοφρονώσει, μηδένα ελπίζωση επί την αδειλότητα του πλούτου, αλλά επί των Θεών των ζώντα, ως της δίδης ημάς πλουσίως πάντα εις απόλαυσιν. Να αγαθοεργώσει, να πλουτώσει εις έργα καλά, να είναι ευμετάδοτη, κοινωνική, θησαυρίζονται σε αυτούς θεμέλιων καλών εις το μέλλον, για να απολαύσωση την αιώνιαν ζωήν. Ω Τιμόθεε, την παρακαταθήκη φύλαξον, αποστρεφόμενος τας βεβήλους ματαιολογίας και τας αντιλογίας της ψευδονίμου γνώσεως, την οποίαν την εις επαγγελόμενη επλανήθησαν κατά την πίστην, η χάρις ή η μετά σου. Αμήν. Μία επιστολή, αδερφοί αγαπητοί, γεμάτη από την αγάπη αλλά και την αλήθεια του Χριστού, γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τον αγαπητό του αδελφό, νέο αδελφό, τον Τιμόθεο. Και τελειώνει με ένα επιφώνημα, με ένα επιφώνημα αγάπης και αλήθειας. Ω Τιμόθεε αγαπητέ, την παρακαταθήκη την οποία έχεις, αυτά τα οποία σου εμπιστεύτηκε ο Θεός να τα φυλάς. Φύλαξέ τα με μεγάλη προσοχή και θα τα φυλάς αφού αποστρέφεσαι, όχι απομακρύνεσαι, αφού αποστρέφεσαι με τις βέβυλες, από τις βέβυλες ματαιολογίες και τις αντιλογίες της ψευδονίμου γνώσεως, την οποία την εσ επαγγελόμενοι επλανήθησαν κατά την πίστη. Εκείνο που φοβάται ο Απόστολος Παύλος για τον Τιμόθεο, αλλά αφενός με ένα φετέρου εφιστά την προσοχή, γιατί είναι ο κίνδυνος ο μεγάλος στη ζωή του χριστιανού, είναι η αντελογία της ψευδονίμου γνώσεως και η βέβυλος ματαιολογία. Η βέβυλος ματαιολογία είναι χωρίς σεβασμό, με ασέβεια, να λες μάταια πράγματα, ανόητα πράγματα, κάνοντας συζητήσεις, κουβέντες, διαλέξεις, στηριζόμενος δε πάνω σε μία αντιλογία ψεύτικης γνώσεως. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι η ψευδόνυμος γνώσης και η βέβυλος μετεολογία στη ζωή του ανθρώπου. Τον καθιστά άκαρπο. Οι κουβέντες. Στην πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Οι πολλές οι κουβέντες, οι μάταιες, και μάλιστα οι μάταιες οι συζητήσεις με ασέβεια. Ιδιαιτέρως δε όταν στηρίζεται κάποιος σε μία γνώση η οποία είναι ψευδόνυμος, ψεύτικη, έχει ψεύτικο όνομα, είναι μακριά από την αλήθεια, μακριά από το όνομα του Ιησού Χριστού, μακριά από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και οδηγεί τον άνθρωπο στο, όπως ακριβώς το λέει, στο να πλανηθεί ο άνθρωπος από την πίστη. Είναι για τον Απόστολο Παύλο, αλλά και για τον Χριστό, αλλά και για την Εκκλησία του Χριστού, ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή παγίδα, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο διέκρινε τότε ο Απόστολος Παύλος και διεκρίνει το πάντοτε στη ζωή της Εκκλησίας, η ετεροδιδασκαλία. Όλοι να λέτε θέλω πάντες να λέτε το αυτό.
Και μέχρι εκεί που φτάσαμε, αυτό να λέτε. Τα υπόλοιπα και αυτά θα μας τα αποκαλύψει ο Θεός. Γιατί αν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχει, αδελφοί αγαπητοί, το αυτό φρόνημα, δεν είμαστε υψόψυχοι, ομόφρονες, τότε η Εκκλησία χωρίζεται. Τότε στην Εκκλησία δημιουργούνται σχίσματα. Και όχι μόνο σχίσματα, αλλά συζητήσεις και λογομαχίες, όπως λέει στο 4 εδάφιο του 6ου κεφαλαίου, συζητήσεις και λογομαχίες, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημίε, υπόνοιες πονηρές, μάταιες συνδιαλέξεις, ανθρώπων διεφθαρμένων το νου και αποστερημένων την αλήθεια, οι οποίοι δεν εξεύρουν τίποτα και είναι τετυφωμένοι. Όταν ακούς άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία να επιμένει, γι' αυτό να μην είσαι ποτέ τέτοιος και να μην είμαι ποτέ τέτοιος. Εάν κάτι έχω καταλάβει διαφορετικά, δεν θα προχωράω σε αυτό. Θα περιμένω να μας το φανερώσει ο Θεός. Η διαφορετική γνώμη μέσα στην Εκκλησία αλλά και μέσα στην οικογένεια, η διαφορετική άποψη δημιουργεί, αδελφοί αγαπητοί, σχίσμα, αίρεση, φθόνο, βλασφήμια, υπόνοιες, λογομαχίες, προς ακοήν, προς καταστροφήν των ακουόντων. Δεν θα έρθουμε σε θέση που να έχουμε διαφορετική γνώμη. Θα έρθουμε. Πώς το αντιμετωπίζουμε όμως αυτό? Θα έρθουμε. Εγώ με τη γυναίκα μου δεν συμφωνώ πάντοτε. Αλλά όμως όταν δεν συμφωνούμε, και εγώ υποχωρώ και η γυναίκα μου υποχωρεί και πηγαίνουμε και προσευχόμαστε. Γιατί φοβόμαστε μην εμποδίζονται οι προσευχές μας. Φοβόμαστε μην δημιουργηθεί ανάμεσά μας κενό διάστασης. Γιατί χωρίζουν, νομίζετε, έξω τα ζευγάρια? Γιατί καθένας επιμένει στην άποψή του και φτάνει στο τέλος να γίνει με εγωισμό η επιμονή αυτή και στο τέλος γίνονται εχθροί. Και ξέρετε στο τέλος τι λένε? Εγώ έχω δίκιο, εκείνος έχει άδικο. Στο Θεό όμως και οι δυο έχουν άδικο. Κανένας δεν έχει δίκιο. Μέσα στην Εκκλησία θα στεκόμαστε με πολύ φόβο. Άκουσα κάτι από τον αδερφό μου που λέει διαφορετικό από μένα. Στοπ! Μας ακούνε και άλλοι. Θα καθίσω να το κουβεντιάσω με τον αδερφό μου, θα προσευχηθώ. Πολλές φορές έχω έρθει σε διαφορετική άποψη με αδέλφια. Θα σας εξομολογηθώ όμως κάτι, αδερφοί. Τις περισσότερες φορές, όλες τις φορές, έχουμε μέσα σε αυτή την Εκκλησία ταπεινωθεί όλοι, ανά δύο ή ανά τρεις, πηγαίνουμε, προσευχόμαστε και τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες, ο Θεός μας έχει φανερώσει την αλήθεια και μας έχει κάνει σύμφωνος. Για σκεφτείτε όμως τώρα να υπάρχουν θέματα και άλλα να λέει ο ένας, άλλα να λέει ο άλλος, άλλα να λέει ο άλλος και να το ισχυριζόμαστε με τεπιμονής. Για σκέψουμε στην οικογένεια. Να λέει ο άντρας έτσι, να λέει η γυναίκα αλλιώς. Να λένε τα παιδιά αλλιώς. Πάει, θα διαλυθεί η ιστορία. Ο Θεός δεν μπορεί, με ποιον θα πάει από τους δυο? Με ποιον θα συμφωνήσει? Με αυτόν που έχει αλήθεια? Μα και οι δυο νομίζουμε ότι έχουμε αλήθεια. Αν ξέραμε ότι δεν είχαμε αλήθεια, ότι δεν είχαμε δίκιο, θα αλλάζαμε γνώμη. Από εκεί και πέρα, όταν ο άνθρωπος επιμένει, το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτός πια υπερηφανεύτηκε. Υπερηφανεύτηκε και όσο πιο επιμένει με στερεότητα, τόσο πιο πολύ η ανοησία του θα φτάσει και θα γίνει φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Και δίκιο να έχει, θα το χάσει. Και δίκιο να έχει, θα το χάσεις. Ενώ με υπομονή και με ταπείνωση και ιδιαιτέρως με προσευχή και με αγάπη, να δείτε τι ωραία που θα διορθωθούν, γιατί ο Κύριος θα διορθώσει τα πράγματα. Έπειτα υπάρχει και μέσα στην Εκκλησία η τάξη του Θεού. Όταν βλέπει η γυναίκα ότι διαφωνεί με τον άντρα, θα του το πει, αλλά θα υποταχθεί. Όταν βλέπει ο άντρας, και σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, αδερφοί, θέλω να σας το πω μια φορά, γιατί ήταν ένα από τα ωραιότερα μαθήματα που μου κάνει ο Θεός. Θυμάμαι, υπήρχε σε ασήμαντο πράγμα.
υπήρχε ένας πίνακας που τον είχα από το πατρικό μου σπίτι, ζωγραφικής. Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά μου θύμιζε το σπίτι μου. Και όταν αλλάξαμε σπίτι με τη γυναίκα μου και ήρθα, έψαχνα να βρω που θα το βάλω. Η γυναίκα μου έλεγε: μην το βάλεις πουθενά, δεν μ' αρέσει. Εγώ της έλεγα: όχι, εγώ θα το βάλω γιατί μ' αρέσει. Ησύχαζε η Άννα. Δεν το βάζα εγώ. Μια μέρα όμως που έλειπε, βρήκα την ευκαιρία. Λέω: τώρα που λείπει, θα το βάλω και αν το κατεβάσει. Παίρνω λοιπόν τον πίνακα, βρίσκω το πιο ωραίο μέρος που μ' άρεσε εμένα δηλαδή, το καρφώνω, τον βάζω εκεί. Η Άννα έλειπε. Τον κοίταζα, χαιρόμουν. Μετά πήρα τη γραφή να διαβάσω. Όταν διάβαζα, ήρθε ένα βάρος μέσα μου. Λέω: παιδί μου, τι έκανα, μα τι έκανα. Μπορούσα να καταλάβω. Λέω: τώρα κάτι έχω κάνει, κάτι έχω κάνει. Και σκεφτόμουν τι έχω κάνει, αλλά δεν έβρισκα τίποτα. Ρε, κάτι έχω κάνει, κάτι έχω κάνει, και το βάρος μεγάλωνε. Μόνος μου ήμουν σπίτι. Λέω: να πάω να προσευχηθώ. Λέω: Θεέ μου, τι είναι αυτό το βάρος, δεν μ' αρέσει να έχω βάρος, εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος. Που εσύ είμαι ελευθέρωση, εγώ θέλω να είμαι πάντοτε ελεύθερος. Γονατίζω και στο μια σκέψη μου έρχεται ο πίνακας. Λέω: λες να είναι ο πίνακας. Μπάλο, αδύνατον. Ο πίνακας να μου δημιουργήσει βάρος σε μένα. Αλλά το βάρος δεν έφευγε. Και η σκέψη δεν έφευγε. Και προσεύχομαι, λέω: Κύριε Θεέ, μήπως είναι ο πίνακας. Και μου απαντάει ο Θεός. Μου λέει: ναι. Και ήμουν έκπληκτος. Λέω: γιατί, Κύριε? Και μου λέει με τόσο γλυκιά φωνή: αφού δεν της αρέσει, τι λεπτότητα έχει ο Θεός. Αμέσως τον κατέβασα. Η Άννα δεν πρόλαβε να το δει κρεμασμένο. Εγώ τον έβαλα, ο Θεός με έλεξε, τον κατέβασα και μετά της το είπα κιόλας. Βλέπετε, αδερφοί, ο άντρας όταν βλέπει ότι η γυναίκα του, της γυναίκας του δεν της αρέσει κάτι, δεν θεωρεί δεδομένο ότι είναι η κεφαλή του σπιτιού, η κεφαλή της γυναίκας, η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται και θα το κάνει θέλοντας δεν θέλοντας. Ένας που αγαπάει δεν πιέζει, δεν καταπιέζει, δεν καταβαρύνει τον άλλον. Ένας που αγαπάει τον φροντίζει και του ελαφραίνει τη ζωή. Βλέπεις κάτι ότι η γυναίκα σου την ενοχλεί. Την ενοχλεί να περπατάς με λασπωμένα παπούτσια μέσα στο σπίτι. Ευχάριστα τα παπούτσια, τέλος πάντων. Την ενοχλεί να τρως από το τσουκάλι, όπως κάνω εγώ. Δεν είναι ωραίο. Δεν το κάνω τώρα. Όταν λείπει μόνο. Δεν βλέπει. Δεν το κάνω. Αφού δεν της αρέσει, τι να κάνουμε. Αλλά και η γυναίκα, όταν βλέπει ότι κάτι ενοχλεί τον άντρα, μην επιμένεις, τον γκρινιάζεις, τον ταλαιπωρείς. Πόσο μάλλον, αγαπημένα μου αδέλφια, μέσα στην Εκκλησία. Πόσο μάλλον μέσα στην Εκκλησία και όταν πρόκειται για το Λόγο του Θεού. Δεν έχω καταλάβει κάτι καλά. Έτσι να λέμε. Όταν διαφωνείς με τον αδελφό, μην πεις δεν καταλαβαίνει. Τότε έχεις καβαλήσει καλά μη χοντρό. Τι θα πει δεν καταλαβαίνει? Πνεύμα Θεού έχει, πώς δεν καταλαβαίνει? Πες καλύτερα δεν κατάλαβα εγώ, Κύριε φανέρωσέ μας το. Αλλά σε καμία περίπτωση, έστω και αν δεν έχω καταλάβει και αν δεν έχεις καταλάβει, σε καμία περίπτωση δεν θα προσβάλλουμε, σε καμία περίπτωση δεν θα ονειδήσουμε, δεν θα κοροϊδέψουμε. Κανένα δεν θα κοροϊδέψουμε. Όλους θα τους θυμάμαι και θα τους αγαπάμε σαν αδελφούς αγαπητούς που δεν κατάλαβαν κάτι. Αλλά εκείνο που δεν θέλει ο Θεός είναι την ετεροδιδασκαλία. Όχι την ετέρα γνώμη, την ετέρα διδασκαλία μέσα στην Εκκλησία. Εφόσον υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μια διδασκαλία, δεν θα κάνεις δεύτερη εσύ, δημιούργησε σχίσμα. Υπάρχει μια διδασκαλία και έχεις άλλη γνώμη, να το κουβετιάσεις. Όχι να το κάνεις διδασκαλία, δηλαδή αν το θεωρήσεις δεδομένο. Και όλοι οι αδελφοί, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, ενδιαφέρονται για την αλήθεια, αγαπάνε την αλήθεια και θέλουν να διορθώσουν τα λάθη τους. Θέλουμε, όλοι μας θέλουμε να διορθώσουμε τα λάθη μας. Από τη στιγμή όμως που δεν γίνεται αυτό το οποίο λέω, σημαίνει ότι κάτι δεν έχω καταλάβει καλά εγώ. Και εν πάση περιπτώσει, εφόσον εγώ δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, εφόσον εσύ δεν μπορείς να μου το εξηγήσεις, να προσευχηθούμε να μας το εξηγήσει ο Θεός. Αλλά η ετέρα διδασκαλία μέσα στην Εκκλησία δημιουργεί, όπως λέει η Γραφή, συζητήσεις και λογομαχίες, και μάλιστα νοσεί ο άνθρωπος αυτός
περί συζητήσεις και λογομαχίες που προέρχονται όλα τα κακά. Ο Θεός να μας φυλάει. Η προτροπή λοιπόν του Αποστόλου Παύλου είναι πρόσεχε να αποφεύγεις τέτοια πράγματα. Γιατί αυτά τα πράγματα, επειδή προέρχονται βασικά, γιατί μόνο υπό της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης και η γνώσης φυσίοι, επειδή προέρχονται βασικά από υπερηφάνεια, κατά κύριο λόγο από υπερηφάνεια, αυτόματα δημιουργείται η γνώμη, η εντύπωση ότι νομίζουν την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Η ευσέβεια ότι φέρνει πλουτισμό, και όχι μόνο στα χρήματα, αδελφοί αγαπητοί. Δηλαδή εγώ κατάλαβα κάτι, εγώ ξέρω το οποίο δεν ξέρεις εσύ, άρα εμένα μου τα αποκαλύπτει ο Θεός όλα. Αλλά εσύ είσαι χαζός και δεν τα αποκαλύπτει, για να μην πω ότι είσαι και αμαρτωλός ή ασεβής. Η Εκκλησία του Χριστού έχει το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο μας λέει, η Γραφή θα μας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Αλλά μέσα από την αγάπη, μέσα από την υπομονή, μέσα από την πραότητα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, παιδί μου, αυτά να τα απομακρύνεις από μπροστά σου. Από αυτά να φεύγεις. Και σας το έχω πει, όταν πρωτοπίστεψα, πολλοί είχαν έρθει και μου λέγανε διάφορες διδασκαλίες. Και είχα βρει ένα δρόμο διαφυγής, γιατί δεν ήξερα και πολλά πράγματα, για να με διαφυλάξει ο Θεός. Και έλεγα, πηγαίνετε βρέστε τα με τον Ποιμένα, με τον Λούι, με τον Νικολακόπουλο, ο καθένας σας, και λάτε να μου τα πείτε και εμένα. Εμένα μην μου τα λες. Εγώ είμαι μικρός, δεν ξέρω. Και τώρα το ίδιο συμβουλεύω. Αυτό που συμβουλεύει η Γραφή. Ταύτα φεύγε. Ακούστε τέτοια πράγματα, μακριά φύγε. Όχι ότι θα λιγοστέψει η αγάπη σου. Όχι ότι θα λιγοστέψει η προσευχή σου. Όχι ότι δεν θα είναι αδελφοί αυτοί αγαπητοί και πολυπόθητοι, αλλά φύγε εσύ για να μην γίνει κακό σε σένα. Αντιθέτως εσύ, και είναι 6 χαρακτηριστικά τα οποία, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός μας τα προτείνει με μεγάλη επιμονή για τη ζωή μας. Εσύ να ζητάς, όχι να αιτείς από το Θεό. Να ζητάς για να βρίσκεις, να σου δίνει ο Θεός, να σου φανερώνει ο Θεός, να σου αποκαλύπτει ο Θεός, να σου χαρίζει ο Θεός. Εσύ να ζητάς πρώτον δικαιοσύνη. Το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης είναι η ειρήνη. Μέσα στη ζωή μας πρέπει να κυβερνάει η δικαιοσύνη, αδελφοί. Να υπερκαλύπτει τη σκέψη μας η δικαιοσύνη. Τις ενέργειές μας να τις υπερκαλύπτει η δικαιοσύνη. Στα παιδιά σου με δικαιοσύνη, όχι με προσωποληψία, ούτε με προκατάληψη. Προκατάληψη εναντίον και προσωποληψία υπέρ. Ούτε στους γονείς σου, ούτε στους πεθερούς σου και στα πεθερικά σου. Δεν θα βάζεις διάκριση, αλλά με ίδια, με τη χάρη του Χριστού, γιατί πολλές φορές αυτά είναι δύσκολα. Τις περισσότερες φορές είναι δύσκολα. Αλλά με ίδια αγάπη, και ιδιαίτερα, αδελφοί αγαπητοί, με ίδια συμπεριφορά προς όλους. Δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία ο φίλος μου, ο δικός μου και όλοι οι άλλοι ή εμείς η παρέα. Αυτό είναι τραγικό. Όποιοι έχουν ζήσει σε τέτοιες καταστάσεις με κολλητούς που λένε οι άνθρωποι, έχουν καταστραφεί όλοι. Δεν υπάρχει ο δικός μου και ο δικός σου. Δεν υπάρχει μία ομάδα και μία ομαδίτσα και μία άλλη ομάδα. Όλοι είμαστε μία ομάδα και μάλιστα ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Χωρίς διάκριση, το ξαναλέω, προκατάληψη ή προτίμηση, το οποίο είναι αμαρτία. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια, και να μας φυλάει από αυτό το συναίσθημα, από αυτή τη διάκριση και τη διαφοροποίησή μας προς τους άλλους ανθρώπους. Και ιδιαίτερα όταν τούτο προέρχεται από ετεροδιδασκαλία. Στα 20 χρόνια που είμαι στο Χριστό έχω δει τέτοιες καταστάσεις. Ανθρώπων που κάνουν ένα πηγαδάκι στηριζόμενοι σε μία αποκάλυψη η οποία ήταν καταστροφική. Αδελφοί αγαπητοί, εάν κάτι σου φανερώσει ο Θεός, μοίρασέ το με τους αδελφούς σου για να βεβαιωθείς ότι είναι φανέρωση Θεού και ότι είναι άποψη της καρδιάς σου.
Και όταν βλέπεις ότι κάποιον αδελφό αρχίζεις και τον αντιπαθείς ή τον συμπαθείς περισσότερο από τους άλλους, τακτοποίησε την καρδιά σου. Δεν αρέσει στο Θεό αυτό. Η αγάπη μας προς τα αδέλφια μας θα είναι η ίδια, μεγάλη, όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Η ζωή μας πρέπει να κυβερνάται από τη δικαιοσύνη του Θεού. Ζήτα λοιπόν τη δικαιοσύνη, ζήτα την ευσέβεια. Και η ευσέβεια, αδελφοί αγαπητοί, είναι κάτι που ο Θεός το χαρίζει και μάλιστα το αποκαλεί και μυστήριον της ευσεβίας, που είναι η πίστηση αληθινή στο όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά και επιπλέον ο σεβασμός, ο φόβος προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Η ευσέβεια έχει ένα φόβο προς το Θεό, ένα σεβασμό προς το Θεό, που δεν είναι φόβος κόλασης και τιμωρίας, είναι φόβος αγάπης, αφιέρωσης και το λέω και πιο πολύ και εξάρτησης του ανθρώπου προς το Θεό. Αλλά ταυτόχρονα η ευσέβεια έχει ανταπόκριση, έχει και στόχο τον αδελφό σου, τους αδελφούς σου, να τους σέβεσαι, να σέβεσαι το σπίτι τους, να σέβεσαι την κούρασή τους, την ξεκούρασή τους, να σέβεσαι τη γνώμη τους, να σέβεσαι τα λόγια τους, να σέβεσαι και τις αδυναμίες τους ακόμη. Έχει μία αδυναμία, χάρισέ του τι. Μη λες κακός, άστο το κακός, δεν είναι αμαρτία. Του αρέσει κάτι. Και να ψάχνουμε, αδερφοί, αυτό συγχωρέστε μου θα το πω έτσι, ο Θεός μου το έχει φανερώσει. Τι να κάνω δώρο στον αδελφό? Αυτό που του αρέσει πολύ. Ψάξε να βρεις τι του αρέσει πολύ και αυτό να του κάνεις. Και σε όλους μας και όλοι μας έχουμε κάποιες προτιμήσεις που δεν είναι αμαρτία. Αρκεί να μην τον βλάπτει, έτσι, άμα σου αρέσει το τσιγάρο, δώσε πάνω πακέτο τσιγάρα, έτσι, μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Αλλά όταν τον αγαπάς, του εξυπηρετείς, τον βοηθάς, όχι ακριβώς τον βοηθάς, του δίνεις χαρά με το να του καλύπτεις αυτό που αγαπάει. Παραδείγματος χάρη, ένας αγαπάει πολύ την κόρη του, το γιο του. Για σκέψου να πεις, χαζό είναι αυτό το παιδί. Τον διέλυσες τον άνθρωπο. Το διέλυσες. Μπορεί να μην είναι πολύ έξυπνο, αλλά μπορεί να είναι πολύ όμορφο. Μπορεί να μην είναι ούτε πολύ έξυπνο, ούτε πολύ όμορφο, αλλά μπορεί να προσεύχεται ωραία. Βρες τι είναι αυτό που έχει ωραίο. Μην ψάχνεις να βρεις αυτό που έχει άσχημο. Ψάξε να βρεις αυτό που έχει ωραίο και τόνισέ το. Να δεις τι χαρά θα δώσεις και στο παιδί, αλλά και στον πατέρα. Αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ σοβαρό να μπορούμε να δίνουμε χαρά στα αδέλφια μας, αλλά και στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Και αυτό προέρχεται από τη δικαιοσύνη, αλλά και από την ευσέβεια. Από το σεβασμό προς όλους τους ανθρώπους, πρώτα απ' όλα προς το Θεό. Πίστη. Πίστη είναι ένα ωραίο χαρακτηριστικό στον άνθρωπο. Ο άπιστος έχει πολλά ελαττώματα και πολλές αδυναμίες. Όταν δεν πιστεύει προς το Θεό, όταν δεν πιστεύει το Ευαγγέλιο, δεν εμπιστεύεται το Ευαγγέλιο, ενώ όταν πιστεύει στον Θεό ότι ο Θεός θα ενεργήσει, ότι ο Θεός είναι μαζί σου, ότι το Ευαγγέλιο τελικά είναι αυτό το οποίο αξίζει τον κόπο να ακολουθεί ο άνθρωπος. Θέλω να σας πω κάτι, πολλές φορές έρχονται και θα έρθουν άνθρωποι να σε ρωτήσουν. Να σε ρωτήσουν και μάλιστα σοβαρά πράγματα, τι να κάνω. Θα έρθουν τα παιδιά σου. Θα έρθει ο άντρας σου, αδελφή. Θα έρθει η γυναίκα σου. Θα έρθει και ένα συναδελφό σου. Και ένα συγγενή σου. Τι να κάνω? Η απάντηση, η βεβαία και η ασφαλής, είναι να του πεις ακριβώς τι λέει το Ευαγγέλιο. Και να του το πεις με πίστη
ότι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια και αυτό θα γίνει στη ζωή σου. Έστω και αν αυτό το οποίο θα το πεις μπορεί να του κακοφανεί, οπότε θα το ξέρεις, μη διστάσεις. Έστω και αν αυτό που θα του πεις δεν θα το δεχθεί, δεν πειράζει, μη διστάσεις εσύ. Εσύ στάσου με πίστη στο Λόγο του Θεού ενώπιον της γυναίκας σου, του άντρα σου, των παιδιών σου, των συγγενών σου. Στάσε με πίστη, στάσου με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και θα έρθει η στιγμή που το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, η σοφία του Θεού, θα δικαιώσει τα τέκνα της. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην το καταλάβεις, να μην το καταλάβει και ο άλλος, να μην ευχαριστηθείς εσύ που το λες, να μην ευχαριστηθεί και ο άλλος, ίσως και να αγανακτήσει. Μπορεί να παντρευτεί η κόρη μου που έχει χωρίσει. Ο άπιστος τι θα πει αυτός ο οποίος δεν θέλει να χαλάσει χατήρι? Ξέρω εγώ, να δούμε πώς θα γίνει και δεν πρέπει. Ο πιστός είναι όχι. Γιατί το λέει το Ευαγγέλιο και γιατί θα γίνει καλό σε σένα. Μπορεί μια γυναίκα να βάφει τα μαλλιά της? Η απάντηση είναι όχι. Μα αφού τα βάφει, άλλο η αδυναμία, ο Θεός θα σε βοηθήσει. Ο Θεός θα σε βοηθήσει, ο Θεός θα τακτοποιήσει τα πράγματα, αλλά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού λέει όχι, γιατί λες ψέματα. Επιμονή μου βάσεως. Όμως μπορεί, επιτρέπεται να καπνίζει? Όχι, αλλά καπνίζει. Ο Θεός θα του το κόψει. Η θέση που πρέπει να πάρουμε είναι του Ευαγγελίου, να έχεις πίστη. Εάν πάρεις τη θέση του Ευαγγελίου, έστω και αν στενοχωρηθείς και αν στενοχωρηθούν, και μιλάω πάντοτε για χριστιανούς βέβαια, έτσι, δεν θα πάω στον κόσμο να πω τέτοια πράγματα γιατί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Αν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία των Ουρανών, ούτε και να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Επιτρέπεται η γυναίκα να φοράει παντελόνια? Η απάντηση είναι όχι. Και τη λέμε το όχι, όχι για να κάνουμε τον έξυπνο. Μην γίνει το να θέλουμε να κάνουμε τον έξυπνο. Η καρδούλα μας το ξέρει αν θέλουμε να κάνουμε τον έξυπνο. Αλλά λέμε όχι με τη βεβαιότητα, γιατί πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη, υπέρτατη αλήθεια που θα έχει ο άνθρωπος όταν υποταχθεί στο Λόγο του Θεού τα καλύτερα και τα συνεχόμενα αποτελέσματα με τη σωτηρία του. Ο Θεός θα έρθει να επιβραβεύσει την απόφαση του ανθρώπου, αλλά θα έρθει να επιβραβεύσει και σένα για την στερεή απόφαση που πήρες να σταθείς στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Βέβαια δεν θα γίνεις δάσκαλος μαλώνοντας. Ξέρετε πως το λέει ο Λόγος του Θεού? Φύλακα σε έθεσα, Υιέ μου. Όπως ένα φύλακα που στέκεται στη σκοπιά του και βλέπει δεξιά και αριστερά, όταν δει τον εχθρό δεν το βάζει στα πόδια, ούτε τρέμει από το φόβο του. Παίρνει τη σάλπιγγα και σαλπίζει για να ξυπνήσει, να ξυπνήσουν οι κοιμόμενοι, να αντισταθούν και να νικήσουν. Εάν όμως δεν σαλπίσει και έρθει ο εχθρός και πέσει επάνω στους κοιμωμένους, την ευθύνη δεν την έχουν οι κοιμόμενοι στα μάτια του Θεού, την έχει ο μη σαλπίσας. Εάν όμως σαλπίσει και ξυπνήσουν οι κοιμόμενοι, θα νικήσουνε. Εάν σαλπίσει και δεν σηκωθούν οι κοιμόμενοι, τότε θα έρθει ο εχθρός να τους κατατροπώσει, αλλά την ευθύνη δεν την έχει ο σαλπίσας, γιατί σάλπισε. Ελευθέρωσε την κεφαλή του, ελευθέρωσε την ψυχή του. Είναι πολύ σημαντικό στον άνθρωπο να μπορεί να μιλάει με πίστη το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με στερεότητα, με σταθερότητα. Ξέρετε αδερφοί, αν δεν έχει πίστη ο άνθρωπος το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν μπορεί να το πει. Και αν το πει, θα το πει από θέση ισχυρού και όχι δοκιμαζομένου. Οπότε δεν έχει νόημα αυτό. Μπορώ να σου κάνω στη δοκιμασία σου το δάσκαλο όσο θέλω, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα ούτε σε μένα ούτε σε σένα. Μπορώ όμως να σε παρηγορώ με τα λόγια του Ευαγγελίου, να κλαίω με το κλάμα σου, να θρηνώ με το θρήνο σου και να έχει αποτέλεσμα η ενέργειά μου και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων.
Αγάπη. Εδώ τώρα τι να πούμε. Χριστιανός χωρίς αγάπη δεν είναι χριστιανός. Μπορεί να μην αγαπάς τώρα τη γυναίκα σου. Δεν μπορεί να μην αγαπάς τον άντρα σου. Και δεν μπορεί να αγαπάς τον άντρα σου και να τον γκρινιάζεις και να του αυθεντεύεις. Και δεν μπορεί να αγαπάς τη γυναίκα σου, δεν λέω να τη δέρνεις, μη γέννητο, αλλά και να την κάνεις να πονάει και να κλαίει. Να μην τη φροντίζεις. Αλλά η αγάπη που θέλει ο Θεός να έχουμε είναι η αγάπη μας ή με την αλήθεια. Η αγάπη εν Χριστώ Ιησού. Δεν θα αφήσω τα παιδιά μου επειδή τα αγαπάω αχαλήνοτα. Κάντε ό,τι θέλετε. Ούτε όμως θα πάρω και μια βέργα να τα δέρνω. Αλλά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αλλά και τον αδελφό μας δεν τον αφήσουμε αχαλήνοτο. Βλέπεις ότι κάτι στράβωσε. Σκανδαλίστηκε. Λέει, ποιος σκανδαλίζεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, και εγώ δεν φλέγομαι. Σκανδαλίστηκε, έπεσε. Έχασε την πίστη του, έχασε την αγάπη του. Εάν δεν έχω αγάπη, δεν μπορώ να τον βοηθήσω. Αν έχω όμως αγάπη, η αγάπη οικοδομεί. Θα τον οικοδομήσω. Γιατί με την αγάπη που έχω στην καρδιά μου, τι θα κάνω, θα πάω να τον υπηρετήσω. Δεν θα είμαι σαν τους τρεις άθλιους παρηγορητές του Ιώβ που πήγαν να τον παρηγορήσουν και τον βαράγανε με τις διδασκαλίες τους, επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως ένας δίκαιος μπορεί να είναι έτσι ταλαιπωρούμενος, άρα δεν είσαι δίκαιος και είσαι αμαρτωλός, και υπερασπιζόντουσαν το Θεό με τη δική τους δικαιοσύνη. Αλλά τι ωραία να είσαι σαν τον Ελίου τον προφήτη, ο οποίος έλεγξε όχι μόνο τον Ιώβ αλλά και τους τρεις άθλιους παρηγορητάς, αλλά τους έλεγξε, αδελφοί αγαπητοί, όχι με τη σοφία του και τη σύνεσή του και τη δικαιοσύνη του, αλλά τους έλεγξε δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή πληστής Πνεύματος Αγίου ελάλησε ο Κύριος. Υπομονή. Η υπομονή είναι κάτι που αλίμονο στο χριστιανό που δεν έχει, δεν απολαμβάνει τις υποσχέσεις του Θεού. Ξέρετε ποιος δεν έχει υπομονή? Αυτός που βιάζεται. Λένε οι άνθρωποι, δεν το λέει το Ευαγγέλιο, ποιος βιάζεται σκοτάφτει. Το Ευαγγέλιο όμως λέει κάτι που είναι πολύ πιο σοβαρό. Έχετε χρίαν υπομονής να κάμετε το θέλημα του Θεού για να απολαύσετε τις επαγγελίες του Πατρός. Και η υπομονή δοκιμάζεται εκεί που εμείς έχουμε αδυναμία. Η υπομονή μας δοκιμάζεται εκεί που εμείς έχουμε επιθυμία. Θέλω τώρα να παντρευτώ. Κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε να τακτοποιήσει ο Θεός τα πράγματα. Περίμενε, γιατί μπορεί να την ετοιμάζει έξω την κοπέλα που θέλεις να παντρευτείς, να τη φάρει μέσα και εσύ να θέλεις να παντρευτείς μια κοπέλα που δεν είναι από σένα. Χτες μου είπε ένας νέος κάτι που με εντυπωσίασε. Μου λέει, ο Θεός μου έδωσε την αρεβωνιαστικιά μου αυτή για να με επιστρέψει στην Εκκλησία. Κοίταξε να δεις, κοιτάξτε να δείτε αδερφοί τι κάνει ο Θεός. Ένας νέος ήταν χριστιανός. Αλλά βγήκε έξω. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Κρύωσε. Και πώς τον έφερε ο Θεός? Του χάρισε μια ευλογημένη αρεβωνιαστικιά από τον κόσμο, η οποία δέχτηκε τον Χριστό και τον έφερε στην Εκκλησία. Τι κάνει ο Θεός? Γι' αυτό λέω με υπομονή, αδερφοί. Θέλεις, ψάχνεις για δουλειά, με υπομονή. Κάνε ό,τι μπορείς εσύ, ό,τι μπορείς κάνε. Αλλά με υπομονή, πρόσεξε όμως, προσευχομένη και προσευχόμενος. Όχι με υπομονή και κοιμόμενος, εγέρθητο ο κοιμόμενος, φωνάζει ο λόγος του Θεού. Να πάμε να κοιμηθούμε και ανοίγουμε το στόμα να πέσει το βερίκοκο και να το φάμε κάτω από τα βερίκοκιά. Εμείς θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και ο Θεός θα ευωδώσει αυτά που πρέπει στη ζωή μας να ευωδωθούν από το Θεό. Αλλά χρειαζόμαστε υπομονή. Και υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού μέχρι να έρθει η εκπλήρωση των υποσχέσεων του Κυρίου. Δεν περιμένουμε να εκπληρώσει ο Θεός τις υποσχέσεις του για να υποταχθούμε στο θέλημά του,
Αντιθέτως υποτασσόμεθα στο θέλημά του και μετά εκπληρώνει ο Θεός τις υποσχέσεις του. Και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το διάβαζα ότι ο Θεός τον Ιώβ, ξέρετε πότε τον θεράπευσε? Αφού πρώτον μετανόησε, ενόησε τα λάθη του τα μεγάλα, όταν του τα εξήγησε δια Πνεύματος Αγίου Ελίου ο προφήτης. Δεύτερον, αφού προσευχήθηκε για τους άθλιους παρηγορητές που η καρδιά του είχε χαλάσει από αυτά που του λέγανε και τους είπε «Ο άθλιοι παρηγορητές, χάλασε η καρδιά του». Και είχε δίκιο που χάλασε η καρδιά του, γιατί αυτά που του λέγανε ήταν βεβαίως αληθινά, αλλά άδικα για τον Ιώβ. Είναι σαν να έρθει κάποιος να σου πει «Ουέι, μην γραμματείς και φαρισαί υποκριτές». Αληθινό είναι αλίμονο στους γραμματείς και στους φαρισαίους υποκριτές. Αλλά δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ υποκριτής. Πώς έρχεσαι και μου λες αλίμονο σου υποκριτά, αφού δεν είσαι? Αγανάκτης ο Ιώβ από τους τρεις τους παρηγορητές τους άθλιους. Για αυτά που του λέγανε, που του λέγανε αλήθειες. Τα λόγια τους ήταν γεμάτα από αλήθεια. Αλλά αγανάκτησε. Και ο Θεός πρώτα τον έκαμε να μετανοήσει, να φτιάξει τη σχέση του με το Θεό, να πει «Ο δίκαιος είσαι Κύριε και αληθινός ο λόγος σου, άθλιος και ουτιδανός είμαι εγώ», ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή τα λέγει ανάποδα. «Έλα να διαλεχθούμε, εγώ είμαι δίκαιος, εσύ είσαι άδικος». Όταν λοιπόν ενόησε και μετενόησε πρώτον και έφτιαξε δηλαδή τη σχέση του με το Θεό, και δεύτερον όταν έφτιαξε και τη σχέση του με τους ανθρώπους που τον αδίκησαν. Δεν τους αδίκησε, τον αδίκησαν οι τρεις. Και λέει πήγαινε να προσευχηθείς για αυτούς, και όταν προσευχήθηκε και για αυτούς, τότε όχι μόνο τον θεράπευσε, αλλά τον ευλόγησε και του έδωσε διπλάσια από αυτά που του πήρε, που επέτρεψε ο Θεός να του πάρει ο διάβολος. Και τέλος, αδερφοί αγαπητοί, το ένα είναι καλύτερο από τ' άλλο από αυτά. Είναι αναγκαία στη ζωή μας. Πραότητα. Αυτή η πραότητα. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Τελειωμένα πράγματα. Ξεκάθαρα. Οργίζεσαι, έφυγες από τη δικαιοσύνη του Θεού. Θύμωσες, μακριά από σένα είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Τελείωσε. Θα το καταλάβεις μόλις αισθανθείς την καρδιά σου, γιατί όλοι έχουμε οργιστεί. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Εγώ πολλές φορές. Σήμερα το πρωί πήγαινα στη δουλειά, είχε κίνηση πολύ, και εκεί που καθόμουν με το αυτοκίνητο έρχεται τα μηχανάκι, μπαπ, και πέφτει απάνω μου. Μα φούντωσα. Γυρίζω, πρέπει να ήταν ένας ξένος, το από που ήταν δεν ξέρω. Ένας φτωχός άνθρωπος, ένας καημένος. «Δεν βλέπεις, δεν προσέχεις», του λέω. Άνοιξα και το παράθυρο, δεν μίλαγε και καλά ελληνικά. Με κοίταγε με ένα ύφος και λέει η γραφή «Τον ξέρω να τον φιλοξενείτε». Εγώ του θύμωσα. Όταν τον είδα έτσι πως με κοίταξε, πω πω, λέω «Γιώργο, ωραίος χριστιανός είσαι». Του λέω «Χτύπησες». Χούρλος στα μάτια του αυτός. Σου λέει «Τώρα αυτός με έβριζε, μου φώναζε, νόμιζε ότι θα κατέβω κάτω». Α, ξέχασα να σου πω. Όταν άνοιξε το παράθυρο, του λέω «Έχεις δίπλωμα». Επειδή ξέρω ότι δεν έχει. Το όσο σπουδαίος είμαι εγώ. «Έχεις δίπλωμα?» «Α, μου κοίταγε αυτός το, τι να έχει ο καημενούλης, Χριστέ μου». Βγήκα έξω. Όταν τον είδα μαλάκωσε η καρδιά μου, ελέγχθηκα. Η ψυχή μου μαλάκωσε. Γυρίζει και με κοιτάει και μου λέει «Συγγνώμη». «Τι ήταν να μου το πει το συγγνώμη? Κάρβουνα αναμένα έριξε στην πλάτη μου». Του λέω «Ο Θεός να σε βοηθήσει και να σε ευλογήσει». Κοιτάω, καμία ζημιά στο αυτοκίνητο. Στην ψυχή μου είχε γίνει ζημιά μόνο, αδερφή. Πάει η πραότητα. Η πραότητα, μεγάλη δουλειά, αδερφή, πάντοτε. Πάντοτε. Αλλά ξέρετε, αδερφή αγαπητή, ποιος δεν είναι πράος, ο υπερήφανος. Αισθάνθηκα ισχυρός εγώ με αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια, δεν τον είδα όταν θύμωταν. Τρόμαξα πιο πολύ. Να μην πω και χειρότερα από ό,τι είναι πραγματικά. Αλλά στην πραγματικά, όταν ήταν κανένας τρία μέτρα, θα φώναζα. Τίποτα, τσιμουδιά δεν θα έβγαζα. Θα του λέγανε, δεν θα το έλεγα, αλλά με συγχωρείς που με χτύπησες. Φούνε τρία μέτρα εκεί πάνω. Τι να κάνουμε τώρα, 3,5 μέτρα είναι, σαν το Γολιάθ. Τι να πούμε. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, όμως η πραότητα είναι αυτή που θέλει ο Θεός. Ο Θεός να μας χαρίζει πραότητα.
πραότητα με τον αδελφό μας, πραότητα με τα παιδιά μας, πραότητα με τους συναδέλφους μας, η πραότητα, αδελφοί. Ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, να το ξαναπούμε, ζήτη, λέει ο Θεός. Και εμείς να το ζητήσουμε, αδελφοί, αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι ο καλός χριστιανός, ο ευλογημένος χριστιανός είναι αυτός που έχει δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή και πραότητα. Και τότε μπορεί να αγωνίζεται και τον καλόν αγώνα της πίστεως. Είναι κατάλληλος χριστιανός να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα της πίστεως, να κρατάει την αιώνια ζωή που τον προσκάλεσε ο Θεός και την οποία ομολόγησε ενώπιον πολλών μαρτύρων με το βάφτισμα ή με οποιαδήποτε άλλη ομολογία του, ενώπιον πολλών μαρτύρων. Και μία παραγγελία, αγαπημένα μου αδέλφια, πάρα πολύ σημαντική. Σε παραγγέλω ενώπιον του Θεού που δίνει ζωή στα πάντα και του Ιησού Χριστού που μαρτύρησε και αυτός την καλή ομολογία ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου για την αλήθεια, να φυλάξεις την εντολή που έλαβες παρακυρίου αμόλυντο, άμεμπτο μέχρι την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Να φυλάξεις την εντολή, να φυλάξεις το Ευαγγέλιο, να φυλάξεις το Λόγο του Θεού. Είναι μία παραγγελία, μία εντολή. Μη διαστρέψεις, μη χαλάσεις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μη βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου εξαιτίας σου, με τη συμπεριφορά σου, με τη μαρτυρία σου, με την κακή μαρτυρία σου. Και αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές μέσα στον κόσμο αυτό έχουμε δημιουργήσει, δεν ξέρω εσείς, αλλά πιστεύω επειδή όλοι είμαστε ομοιοπαθείς, σε όλους μας θα έχει συμβεί αυτό, να έχουμε δημιουργήσει και κακή μαρτυρία μερικές φορές. Μα με το θυμό μας, μα με την απροσεξία μας, μα με πολλά πράγματα, με λίγα πράγματα να έχουμε δημιουργήσει κακή μαρτυρία. Είναι αυτό που προσεύχομαι, αδερφοί αγαπητοί, να μην το χάσουμε ποτέ, την καλή μας μαρτυρία. Να έχουμε καλή μαρτυρία ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Και η καλή μαρτυρία, αδερφοί αγαπητοί, δεν επιτυγχάνεται με τις προσπάθειές μας να βρούμε χάρη από το Θεό. Και για να βρούμε χάρη από το Θεό, όπου και να βρισκόμαστε, να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να ταπεινωθούμε, να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους ανθρώπους. Να προσευχόμαστε, και εγώ θέλω να προσεύχομαι, Χριστέ μου, να μας χαρίζεις στο περιβάλλον μας καλή μαρτυρία. Γιατί ξέρετε, αδερφοί, ζούμε σε ένα σκουπιδιάρικο μέσα. Ο κόσμος είναι σκουπιδιάρικο, καρβουνιάρικο. Και θα έρθουν και στιγμές που θα έρθει σε δύσκολη θέση. Μόνο αν βρίσκουμε χάρη από το Θεό θα μπορούμε να έχουμε αυτή την καλή ομολογία και την καλή μαρτυρία ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, που είναι παραγγελία του Θεού που δίνει ζωή στα πάντα και του Ιησού Χριστού που και αυτός ομολόγησε την καλή ομολογία ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου και την οποία αιώνιο ζωή θα μας την δείξει. Και προσέξτε το αυτό, ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλεπόντων και ο Κύριος των κυριευόντων, ως της μόνος έχει την αθανασίαν κατοικών φως απρόσιτων, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδε, ουδε δύναται να είδη, εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιον. Ποιος είναι αυτός ο μακάριος και μόνος δεσπότης? Ο πατέρας μας ο ουράνιος, τον οποίον κανένας ποτέ δεν είδε, ούτε μπορεί να δει κανένας. Αυτός λοιπόν ο πατέρας μας ο ουράνιος θα μας δείξει την αιώνια ζωή εκεί πάνω. Θα μας δείξει τη βασιλεία των ουρανών. Θα μας δείξει πώς? Με την Ανάσταση, την εκ νεκρών. Ο μόνος δεσπότης είναι αυτός που είναι επί πάντων, δεσπόζει των πάντων, ο παντοδύναμος και ο κυρίαρχος, για τον οποίο ο Ιησούς Χριστός είπε «Ο πατήρ μου είναι ανώτερός μου», αλλά και ταυτόχρονα είπε «Εγώ και ο πατήρ μου είμεθα εν». Τι ωραία συμπεριφορά που έχει ο Χριστός μπροστά στον πατέρα του. Τι ωραία συμπεριφορά. Χωρίς να παραγνωρίζεται και να χάνει τον σεβασμό προς τον πατέρα του τον ουράνιο, σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ομολογώντας ταυτόχρονα ότι είναι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος.
Αδερφοί αγαπητοί, τι ωραία που να έχουμε αυτό το σεβασμό κι εμείς. Καθένας να έχει τη θέση του. Αλλά δεν μπορούμε να κρατήσουμε και να σταθούμε στη θέση μας αν δεν έχουμε αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά, τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη, την αγάπη, την υπομονή και την πραότητα. Ο Θεός να μας τα χαρίσει για να κρατάμε τη θέση μας. Η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα όπως η Εκκλησία στον Χριστό. Ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Τα παιδιά να υποτάσσονται στους γονείς και να τιμούν τους γονείς, γιατί τούτο είναι εντολή πρώτη με επαγγελία για να γίνει καλό σε σένα και να είσαι μακροχρόνιος. Οι γονείς να μην θυμώνουν, μην δέρνουν, μην μαλώνουν τα παιδιά τους για να μην μικροψυχώσει, αλλά να εκπαιδεύουν, να μεγαλώνουν με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ωραία λόγια, οι αρεβωνιασμένοι, να σέβεται ο άντρας την αρεβωνιαστικιά του, να μην την εκθέτει, να σέβεται τον αρεβωνιαστικό της, ο αδελφός τον αδελφό, ο αδελφός την αδελφή. Ωραία κοινωνία, αδελφοί, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Πολύ ωραία κοινωνία, γιατί βασιλεύει ο μόνος θεσπότης μέσα στην Εκκλησία και δεν βασιλεύει με βούρδουλα, αλλά βασιλεύει δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω και ιδιαίτερα με την αγάπη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Να βασιλεύει λοιπόν Αυτός στην προσωπική μας ζωή. Αυτός να βασιλεύει. Δεν θέλω στη ζωή μου να βασιλεύσει άνθρωπος, αδερφοί. Ούτε η γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου, ούτε τα εγγόνια μου, ούτε οι γονείς μου. Δεν θέλω κανέναν. Ναι. Εγώ θέλω να βασιλεύει στη ζωή μου μόνο ο Θεσπότης. Και να βασιλεύει δια του Ιησού Χριστού, δια του Λόγου του Θεού, εν πνεύματι Αγίω. Και να απολαμβάνω την παρουσία του και τη χάρη του. Μερικές φορές θα νομίσουν οι άλλοι ότι είσαι υπερβολικός. Εμένα εξομολογήθηκε η κόρη μου η Χριστίνα και μου λέει: ο μπαμπάς ήταν υπερβολικός στη ζωή μας με τον Χριστό. Αλλά συνεχίζει, καλά έκανε. Τώρα το λέει το καλά έκανε. Αδελφοί αγαπητοί, να είμαστε υπερβολικοί στα πράγματα του Θεού. Που σημαίνει απόλυτα υποτεταγμένοι στο θέλημα του Θεού και στα λάθη μας και στις αδυναμίες μας. Δεν πειράζει. Κάνουμε λάθη, θα χάσουμε και την υπομονή μας, θα χάσουμε και την πραότητά μας, θα χάσουμε και το σεβασμό μας. Μπορεί να χάσουμε και τη δικαιοσύνη μας, μπορεί να χάσουμε ακόμη και την πίστη μας. Αν όμως έχουμε πάρει αυτή την απόφαση να βασιλεύει στη ζωή μας ο μόνος Δεσπότης, ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων, ο Κύριος των Κυριευόντων, θα βρίσκει τρόπο ο Θεός να κάνει χάρη στη ζωή μας και να μας φέρνει στα ίσια μας. Και εμείς θα απολαμβάνουμε τη ζωή την αιώνιο και θα απολαμβάνουμε τη δόξα του Θεού. Αλλά θα βλέπουμε και καλό καρπό και πολύ καρπό στη ζωή μας και τούτο θα είναι εις δόξαν Θεού Πατρός μας. Αμήν. Αμήν Κύριε Θεέ μου, ελέησέ μας. Να ψάλλουμε αδερφοί τον ύμνο 169.